Το σερβικό μοναστήρι Μιλέσεβα χτίστηκε το έτος 1219 και είναι δωρεά του Σέρβου βασιλιά Βλαντίσλαβ. Αυτή η εκκλησία είναι αφιερωμένη στην ανάληψη του Κυρίου. Το μοναστήρι Μιλέσεβα έπαθε πολλές ζημίες στην ιστορία του και ανακαινίστηκε το έτος 1863, χάρη στις προσπάθειες του Σέρβου βασιλιά Μιχάηλο Ομπρένοβιτς. Από αρχιτεκτονική άποψη, αυτή η εκκλησία συγκαταλέγεται ανάμεσα στα έργα της σχολής της Ράσκας. Είναι μονόκλητη εκκλησία με βωμό από τρία μέρη και μετρούλο. Ο εξονάρτικας, που χτίστηκε το έτος 1236, έχει πλάγια παρεκκλήσια αφιερωμένα στον Άγιο Γεώργιο και στον Άγιο Δημήτριο. Τις τοιχογραφίες τις έκαναν οι καλύτεροι μάστορες της Ηπείρου. Επίσης, τις τοιχογραφίες έκανε και ο ζωγράφος Λονγίνος από το Πέκι τον 16ο αιώνα. Από τις τοιχογραφίες του μοναστηρίου Μιλέσεβα ξεχωρίζει η παράσταση του Λευκού Αγγέλου και επίσης ξεχωρίζει μια ολόκληρη σειρά πορτρέτων Σέρβων βασιλιάδων από τη δυναστεία των Νεμάνιτς. Οι τοιχογραφίες του μοναστηρίου Μιλέσεβα αποτελούν τα καλύτερα ευρωπαϊκά έργα τέχνης από τον 13ο αιώνα. Το τωρινό εικονοστάσιο είναι από τον 19ο αιώνα. Το έτος 1937 ο τότε Σέρβος βασιλιάς Βλαντίσλαβ μετέφερε στο μοναστήρι Μιλέσεβα από τη βουλγάρικη πόλη Τέρνοβο τα ιερά λείψανα του Αγίου Σάβα που ενταφιάστηκαν εκεί. Όμως ο Τούρκος Σινάν Πασάς έδωσε διαταγή το έτος 1594 στους Τούρκους στρατιώτες να πάρουν τα ιερά λείψανα του Αγίου Σάβα από το μοναστήρι Μιλέσεβα, να τα φέρουν στο Βελιγράδι και να τα κάψουν. Όμως οι μοναχοί κατάφεραν να σώσουν ένα χέρι που βρίσκεται εναλλάξ στο μοναστήρι Μιλέσεβα και στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας στην πόλη Πλιεύλια του Μαυροβούνιου. Και παρά τις πολλές ληστρικές επιθέσεις των Τούρκων, το μοναστήρι Μιλέσεβα διαθέτει ένα πλούσιο θησαυροφυλάκιο, στο οποίο φυλάγεται ο οκτώηχος από την Κετίγνη που χρονολογείται στο έτος 1494, η τρίωδος από το έτος 1563 και το τετραευαγγέλιο του Βελιγραδίου από το έτος 1552. Επίσης στο θησαυροφυλάκιο βρίσκονται τρεις εξαιρετικά πολύτιμες εικόνες, δύο από αυτές είναι ιταλοκριτικό έργο από τον 16ο αιώνα και μία είναι έργο του Αλεξίου Λάζοβιτς από το έτος 1837. Τον 16ο αιώνα στο μοναστήρι Μιλέσεβα λειτουργούσε και ένα σχολείο αντιγραφής των εκκλησιαστικών βιβλίων. Από το 1544 ως το 1557 εδώ λειτουργούσε και ένα τυπογραφείο. Αρχές του 16ου αιώνα στο σχολείο αυτού του μοναστηρίου πήγαιναν ο Μπάιτσα Σοκόλοβιτς, δηλαδή ο μετέπειτα Μεχμέτ Πασάς Σοκόλοβιτς και ο αδελφός του Μακάριος, δηλαδή ο μετέπειτα Σέρβος Πατριάρχης. Το έτος 1377 ο Τβρτκο Κοτρόμανιτς στεφανώθηκε βασιλιάς της Βοσνίας και Σερβίας ακριβώς στο μοναστήρι Μιλέσεβα. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι το μοναστήρι Μιλέσεβα βρίσκεται σε απόσταση 6 χιλιομέτρων από την πόλη Πριέπολη της κεντρικής Σερβίας κοντά στην όχθη του ποταμού Μιλέσεβιτσα.